λίγο διαδόθηκε η πληροφορία ότι ο Ζόραν Ζάεφ στις 7.30 ώρα Ελλάδος θα απευθύνει διάγγελμα στο λαό της χώρας. Μάλιστα, ο κύριος Ζάεφ λοιπόν στις 7.30 επαναλαμβάνω θα έχει το διάγγελμα εκεί. Ναι, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Προηγουμένως σήμερα ο ΖΑΕΦ εξέφρασε για μία ακόμη φορά την ελπίδα ότι στη διάρκεια της ημέρας θα υπάρξει θετική κατάληξη και θα επιτευχθεί συμφωνία στο θέμα του ονόματος. Ωστόσο, ο πρόεδρος της χώρας, ο Γιώργη Ιβάνοφ, ο οποίος πρόκειται από την αντιπολίτευση, ζήτησε από τον ΖΑΕΦ να επιδιώξει λύση στο θέμα του ονόματος, η οποία δεν θα επιφέρει συνταγματικές αλλαγές. Ακόμη επέκρινε τον πρωθυπουργό της χώρας για τους χειρισμούς του στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εκτίμησε ότι δεν είναι σοβαρό, όπως ανέφερε ο Ιβάνοφ, ένα τόσο σημαντικό θέμα για τους πολίτες της χώρας, όπως το ονοματολογικό, να επιλύεται τηλεφωνικώς και με τη μορφή προσωπικής συμφωνίας μεταξύ των πρωθυπουργών των δύο χωρών. Ήταν αναμενόμενη η αντίδραση αυτή του Ιβάνοφ, ο οποίος πρόκειται από την αντιπολίτευση και βρίσκεται σε μια διαρκή σύγκρουση με τον ΖΑΕΦ όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο για το θέμα του ονόματος, αλλά και για όλα τα άλλα τα θέματα εσωτερικής πολιτικής εδώ στα Σκόπια. Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε.